coach, μια καινούργια προσπάθεια ξεκινά, συνέχιση του έργου της προηγούμενης, του προηγούμενου προπονητικού staff, μεθαυριανός αγώνας, νέα πρόσωπα, πόσο έτοιμοι είμαστε? Ναι, είναι γεγονός ότι είναι η πρώτη μου συνάντηση που είχα μαζί με τους, με τους παίχτες της εθνικής ομάδας χθες. Υπάρχει έτσι μια πολύ καλή διάθεση γενικά από τα παιδιά. Έτσι έχουμε πει από την αρχή και με τον πρόεδρο αλλά και με τα ίδια τα παιδιά που μίλησα χθες, ότι όσοι πραγματικά τους ενδιαφέρει και θέλουν να το κάνουν το πράγμα, να έρχονται να παίζουν για την εθνική ομάδα πραγματικά με το κέφι τους, νομίζω αυτό είναι το πρώτο βήμα που θέλουμε να βάλουμε σιγά σιγά μέσα στην ομάδα, να δημιουργήσουμε έτσι έναν γκρουπ παιχτών, μια παρέα η οποία θα έρχεται να προπονιέται, να δίνει το 100% για την εθνική ομάδα. Εντάξει, οι μέρες που έχουμε για να προετοιμαστούμε είναι πολύ λίγες. Έχουμε στην ουσία τρεις μέρες. Περισσότερο θα προσπαθήσουμε να βάλουμε έτσι κάποιους βασικούς κανόνες για να μπορέσουμε όλη η ομάδα να είμαστε σε μια κοινή γραμμή. Να μπορέσουμε να έχουμε μια έτσι αξιόλογη εμφάνιση. Βλέπουμε και αρκετά παιδιά που παίρνουν τις ευκαιρίες στις ομάδες τους. Ευκαιρίες που πολύ πιθανόν να μην έπαιρναν τα προηγούμενα χρόνια. Και είναι και μια πρώτη τάξη ευκαιρία για εσάς για να τους δοκιμάσετε και να δείτε το έργο τους με το εθνόσημο. Σίγουρα, νέα τάξη πραγμάτων με τα μέτρα, με τους ξένους που έχει πάρει η Ομοσπονδία, έχουν δοθεί ευκαιρίες σε αρκετούς καλαθοσφαιριστές, οι οποίοι προηγουμένως δεν έπαιζαν. Κάποιοι την έχουν αρπάξει την ευκαιρία, θα έλεγα, και έχουν δείξει πολύ μεγάλη βελτίωση, κάποιοι όχι και τόσο. Αυτοί που δουλεύουν και πραγματικά έχουν δείξει μια έντονη βελτίωση, που είμαι σίγουρος ότι είναι μέσα από τη δουλειά των ομάδων τους και των προπονητών τους. Γι' αυτό θέλαμε να τους φέρουμε και για να τους επιβραβεύσουμε σε πρώτη φάση, αλλά και για να δούμε έτσι, με τα μάτια μας σε τι κατάσταση βρίσκονται. Τεχνικό επιτελείο, παραμένουν αρκετοί στην θέση τους, η δική σου προσθήκη. Νομίζω ότι είναι πολύ καλό και για σένα για να συνεχίσεις το έργο που ξεκίνησε τα προηγούμενα χρόνια. Ναι, νομίζω στο συγκεκριμένο κομμάτι δεν θα μπορούσα να έχω οτιδήποτε καλύτερο από αυτό. Καταρχήν είναι όλα άτομα τα οποία έχω συνεργαστεί στο παρελθόν. Οπότε αντιλαμβάνεστε και σε προσωπικό επίπεδο και σε σχέση, αλλά το κυριότερο και στο επαγγελματικό επίπεδο που είναι η δουλειά, πόσο πιο εύκολο είναι για μένα να ξεκινήσω τώρα, που είναι στην ουσία σε μια περίοδο δύσκολη, γιατί δεν μιλάμε τώρα για καλοκαίρι, όπου μπορούμε έτσι να δουλέψουμε κάποιον χρονικό διάστημα με διάρκεια, αλλά 2-3 μέρες. Ο